Σε λιγάκι, σε ελάχιστο χρόνο, θα είναι κοντά μας ο κύριος Θανάσης Κικινής, ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, κάτω από τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρωινή επικοινωνία. Είμαστε καλά, τι κάνουμε? Καλά, δόξα τω Θεώ. Καλημέρα. Καλή σχολική χρονιά. Τι να ευχηθώ. Καλή σχολική χρονιά στους μαθητές μας, τον Απόλλων. 14 του μήνα, λοιπόν, έτσι. 14 του μήνα, μια ημερομηνία που μοιάζει αρκετά λογική ως Διδασκαλική Ομοσπονδία στη συζήτηση που είχαμε κάνει 7 Αυγούστου με την πολιτική ηγεσία. Είχαμε πει ότι φαντάζει πιο λογικό με την έννοια τέλος Αυγούστου να μένεται η επιστροφή του κύριου Όγκου των εκδρομέων. Επομένως, είναι ένα ασφαλές διάστημα για να βγουν συμπεράσματα, αλλά και για να προετοιμαστεί και η λειτουργία των σχολείων σε επίπεδο του πώς θα αντιμετωπιστεί η καθημερινότητα. Βέβαια, ναι. Η συζήτηση σε αυτό το κομμάτι που τη ζητήσαμε με το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει γίνει. Τι ακριβώς δηλαδή θέλατε να πείτε για την προετοιμασία των σχολείων? Θέλαμε να πούμε. Λοιπόν, καταρχήν, το πρώτο που είπαμε, αλλά δεν εισακούστηκε, ήταν ότι θα πρέπει να έχουμε ένα μοντέλο μικρότερο αριθμό μαθητών στις τάξεις. Mm-hmm. Η κυρία Κεραμέως επέμεινε ότι ο μέσος όρος είναι 17 στην Ελλάδα. Εμείς της απαντήσαμε και του συνεχίζουμε να το απαντάμε, ότι όταν μπαίνει ένας εκπαιδευτικός στην τάξη, έχει απέναντί του τους μαθητές του και όχι το μέσο όρο. Και μαθητές στα αστικά κέντρα και στις μεγάλες επαρχιακές πόλεις είναι σίγουρα στο 23, στο 24 και στο 25. Που είναι ένας μεγάλος αριθμός, θεωρούμε. Ακούσαμε τις απαντήσεις που έδωσε, δεν μας καλύπτουν σχετικά με το αν ο συγχρονισμός τόσων ατόμων είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας προβληματίζει ή όχι. Και δεν μας καλύπτουν για τον εξής λόγο, ότι συν της άλλης, σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί, το λέει άλλωστε και το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας, mm-hmm. ειδικά από τον Υπηαγωγείο μέχρι και την Τρίτη Δημοτικού, να περάσουν και στην εκμάθηση της σωστής χρήσης της μάσκας. Άρα, σε αυτό το χρονικό διάστημα που τόσα παιδιά, σε μία πρώτη για παράδειγμα, 25 μαθητών, δεν θα φορούν και σωστά τη μάσκα, θεωρούμε ότι είναι αρκετά σοβαρό. Ναι, κοιτάξτε, το έλεγα νωρίτερα, αν μου επιτρέπετε. Ξέρουμε πολύ καλά πόσο δύσκολο σε ένα πρωτάκι, ας πούμε, άντε και. Εδώ να τον ντύσεις δεν μπορείς. Δεν είναι, δηλαδή, να το σηκώσεις πρωί-πρωί, να του πεις, έλα παιδί μου, τώρα να πάμε σχολείο, να σε ντύσω, το να τ' άλλο κτλ. Πόσο δύσκολο και σε τι ρόλο έρχεστε κι εσείς να μάθετε να φοράει τη μάσκα, να μάθετε να μην πλησιάζει πάρα πολύ εύκολα. Το ένα το άλλο, βέβαια. Ναι. Δεν είναι πολύ εύκολος και ο δικός σας ρόλος. Θυμίζω ότι χθες στην συνέντευξη τύπου ο κύριος Θοδωρικάκος, δεν ξέρω αν ήταν αυθόρμητο ή αν ήταν κάποιο τρίκ, να το πω έτσι, κάποιο κόλπο, είπε ότι πρέπει να επιλέξει αν θα βγάλει τα γυαλιά του ή τη μάσκα του. Mm-hmm. Γιατί τον θόλωναν τα γυαλιά. Φανταστείτε ένα πρωτάκι, λοιπόν, όπως λέτε κι εσείς, που θα τα έχει και τα δύο, πόσο θα δυσκολευτεί. Και το λέω αυτό όχι για να πω ότι δεν μπορεί να γίνει και δεν θα μάθει τη μάσκα, αλλά θέλω να πω ότι φανταστείτε πολλά παιδιά σε ένα τμήμα και μέχρι να μάθουν να φορούν σωστά τη μάσκα, πόσο αυξημένα είναι τα προβλήματα σε σχέση με άλλο μεγάλο θέμα λειτουργία. Το οποίο συζητήθηκε και χθες ήταν το θέμα με τις καθαρίστριες στα σχολεία, έτσι. Ακριβώς. Ναι. Και βέβαια συζητήθηκε, γιατί όταν το Μάιο και τον Ιούνιο επαναλειτουργήσαν τα σχολεία και υπήρχαν και τότε οι δεσμεύσεις ότι θα υπάρχει ο διπλασιασμός του προσωπικού καθαριότητας ώστε να λειτουργήσουν, να καλυφθούν τα σχολεία στις ανάγκες τους, δεν έγινε αυτό. Ακούσαμε τα ποσά που θα διαθέτει το Υπουργείο Εσωτερικών, από τους Δήμους όμως ακόμη δεν έχουμε την βεβαιότητα ότι παντού θα γίνει αυτό έτσι όπως το φανταζόμαστε ή έτσι όπως το παρουσιάστηκε χθες. Δηλαδή, ακούμε κάποιοι Δήμοι δεν προλαβαίνουν, κάποιοι Δήμοι θα δουν, δεν έχουν έρθει ακόμη τα λεφτά. Υπάρχει μια τέτοια κουβέντα μέσα από την επικοινωνία των δημοτικών αρχών με τις σχολικές μονάδες, που δημιουργεί και αυτό ένα κλίμα αβεβαιότητας για το αν κατά πόσο ένα σχολείο που θα έχει πολύ αυξημένες ανάγκες πλέον θα έχει το απαραίτητο προσωπικό. Δεν είναι αν θα έχει ένα άτομο προσωπικού καθαρισμού, αν θα έχει τουλάχιστον το διπλάσιο ώστε να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες. Είναι μάλιστα κάτι που μένει να αποδειχτεί. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, υπάρχουν και πολλά άλλα ζητήματα και σας έλεγα προηγουμένως για την καθημερινότητα. Ναι. Ακούγεται επικοινωνιακά πολύ ωραίο. Τα παιδιά θα κάνουν διαλύματα σε διαφορετικούς χρόνους. Δεν γίνεται. Να σας το πω έτσι πολύ πολύ απλά. Δηλαδή, mm-hmm. για να ξέρουμε και πού βρισκόμαστε. Σε μεγάλα, έχω στο νου μου ένα σχολείο εδώ στα Πατήσια που είναι κοντινό μου. Είναι 2-12 θέσεις σχολεία μέσα σε μια αυλή. 24 τμήματα. Πώς ακριβώς θα μοιραστούν και θα είναι λίγα τα παιδιά που θα είναι στο προάβλιο? Δεν θα είναι ποτέ λίγα. Θα είναι πάντοτε πολλά τα παιδιά μέσα στο προάβλιο, γιατί τα σχολεία των μεγάλων αστικών κέντρων είναι πολύ επιβαρημένα, πολύ μαθητικό δυναμικό, πολλά τμήματα σε μικρούς χώρους. Επομένως, μετά στο ολοήμερο, τα παιδιά θα χρειαστεί να φάνε. Θα πρέπει να βγάλουν τη μάσκα τους. Θα φάνε σε εστιατόρια που δεν υπάρχουν, σε αίθουσες θα φάνε διδασκαλίας. Μεγάλος αριθμός μαθητών που θα τρώει πάνω σε θρανία. Ποια ακριβώς είναι η τήρηση εδώ πέρα των κανόνων υγιεινής και των αποστάσεων? Υπάρχουν πολλές αγωνίες που είναι σε και τα λέω όλα αυτά όχι γιατί δεν πρέπει να λειτουργήσουν τα σχολεία. Εμείς λέμε ότι πρέπει να λειτουργήσουν τα σχολεία. Εκεί είναι ο χώρος μάθησης, εκεί ανήκουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί. Πρέπει όμως να λειτουργήσουν πραγματικά με ασφάλεια.
πέρα από την επικοινωνιακή διαχείριση, πρέπει να δούμε την ουσία. Ναι. Η ουσία θα είναι πάρα πολύ δύσκολη και οι γονείς θα πρέπει να μην προσδοκούν. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει και άμεση έτσι επικοινωνία και συνεχής επικοινωνία και του εκπαιδευτικού προσωπικού με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων 100%. Πρέπει, η συνεργασία πρέπει να είναι εντελώς διαφορετική και κάτω, μάλλον πάνω σε άλλη βάση από εδώ και πέρα. Είναι πολύ στοιχειώδη το αν θα κινούνται σωστά στο χώρο τα παιδιά. Αν θα ακολουθούν σωστά τη μάθεια, θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία και με τους γονείς και με τους εκπαιδευτικούς. Και εσείς γίνεστε δέκτης και εμείς γινόμαστε δέκτης αντιδράσεων ομάδων γονέων που λένε δεν θέλουμε να φέρουμε τα παιδιά μας. Εδώ δηλαδή, αφήστε, γιατί έχουμε αρχίσει και άλλη κουβέντα τώρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, να είστε καλά και ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Έτσι κι αλλιώς θα τα ξαναπούμε. Γεια χαρά.